Την Κωνσταντίνα πάλι τη συναντώ τηλεοπτικά ξανά μετά από μία δεκαετία. Με τρεις ταινίες ήδη στο ενεργητικό της, δεκάδες ώρες διδασκαλίας, δημιουργικές συνεργασίες, ανατροπές και μικρά θαύματα, η Κωνσταντίνα επιλέγει να ζει, να καταγράφει και να μεταφέρει στο κινηματογραφικό πανί τις ζωές μας. Ίσως όχι με γνώριμους σε εμάς πρωταγωνιστές, αλλά σίγουρα με γνώριμες ιστορίες, τις ιστορίες της ζωής μας. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε να γράψουμε? Βέβαια, και όλα αυτά που λέγαμε καλά ήταν. Ναι, καλά, πιο καλά είναι αυτά. Έτσι. Στο ίδιο στυλ θα το πάμε. Εννοείται, εσύ, δεν το συζητάμε. Να λέγαμε τώρα πριν από λίγο, πριν βγούμε στις κάμερες επίσημα, ότι η Κωνσταντίνα είναι, τα κάνει όλα και συμβαίνει χωρίς παρεξήγηση. Εδώ ήρθες με τον τίτλο, την τιτλάρα της κινηματογραφίστριας, γιατί έρχεται καινούργια ταινία. Πίσω από όλο αυτό, τι κρύβεται, θέλω να μου πει. Τι άλλο κάνεις για να βγει ταινία? Τα πάντα, τα πάντα. Σε μία παραγωγή μάλιστα που είναι πολύ low budget, όπως είναι τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Θέλω να πάντων, αλλά high hopes. High hopes, αλλά low hopes, budget. Το σημαντικό είναι να μπορείς να κάνεις τα πάντα και να μπορείς όλα να τα συνδυάζεις. Και αυτό που λέγαμε είναι ότι αναγκάζεσαι να κάνεις και τη διεύθυνση της παραγωγής και να ψάξεις αυτό ακριβώς που χρειάζεται η σκηνοθέτης. Μετά θυμάσαι, α, εγώ είμαι σκηνοθέτης και βάζω μόνη μου τρικλοποδιά στον εαυτό μου. Και το βράδυ στο σπίτι, όταν πας να κοιμηθείς. Στο σπίτι είναι ακόμα καλύτερα, γιατί είσαι μαζί με τον συνσκηνοθέτη, που είναι μάλιστα και αυτός που έχει το τεχνικό κομμάτι της ταινίας. Όταν είσαι παντρεμένη μαζί του. Πώς ναι. Το έκανες έτσι, μωρέ Κωνσταντίνα, πώς δεν ξέρω, μωρέ. Εγώ πάντα έλεγα ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι επιλέγουν συντρόφους με το ίδιο επάγγελμα. Εμείς εξελιχθήκαμε μέσα στον χρόνο για να καταλήξουμε να πούμε. Ρε εσύ, και δεν συνεργαστόμαστε. Βέβαια είναι πάρα πολύ πρακτικό, γιατί έτσι μπορείς ουσιαστικά να μειώσεις πολύ το budget. Και να μπορείς να το κρατάς low και να μπορείς να έχεις high hopes για την ποιότητα. Σε πολύ πρακτικό επίπεδο, ναι, πολύ. Όλο αυτό. Ναι. Είναι ωραίο όμως να εξελίσσεσαι με έναν άνθρωπο μαζί, γιατί εξελίσσεσαι δημιουργικά τελικά. Για να είσαι ακόμα μαζί, προφανώς και δουλεύει το όλο πράγμα. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα μπορούμε να τον καλέσουμε και αυτό μία μέρα, χωρίς ναι. Να μην είσαι εσύ. Εννοείται. Ο Νικολάη είναι παρασκηνιακός τύπος, του αρέσει η δουλειά πίσω από την κάμερα. Να τα εξηγήσει αυτά τα παρασκηνιακά. Δυσκολεύεται ουσιαστικά να είναι μπρος στην κάμερα και δεν έχει κανένα λόγο. Πες μου για την ταινία αυτή. Πες μου για την τελευταία ταινία. Ναι. Γιατί έχετε ένα αλφα βιογραφικό. Ναι, κυρία κάτι έχουμε μου. Κάνει. Έχετε τα κάνει πολλά πράγματα. Χρόνια. Αυτή είναι η τρίτη μας ταινία. Καταρχάς βολεύεσαι έτσι, είμαστε λίγο ξαπλωμένες. Δεν πήρα. Να σου πω κάτι, βγάζω και παπούτσια και μια χαλαρά. Έλεγα μου πως δεν είναι political correct ότι έχω ξαπλώσει εγώ. Όχι, ξαπλώνω και εγώ και το κάνουμε δύο. Μη political correct. Πάντα έλεγα ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το καναπεδάκι και λατρεύω το χρώμα. Οπότε ευκαιρία να το απολαύσω. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, τώρα. Η ταινία, λέγαμε. Η ταινία. Το έχασα. Κανόνες φιλοξενίας. Κανόνες φιλοξενίας ή Rules of Hospitality, που ήταν ο τίτλος, γιατί είναι γραμμένη δίγλωσσα. Mm. Η μισή ταινία μιλάνε αγγλικά, οι ήρωες, την άλλη μισή μιλάνε ελληνικά. Και είναι έτσι μια, αποφάσισα για πρώτη φορά, είναι και η πρώτη κωμωδία που κάνω και η πρώτη μεγάλου μήκους που κάνω. Δηλαδή, ήρθαν όλα μαζί και ήρθαν λιγάκι χωρίς να τα περιμένουμε. Εξελιχθήκανε δηλαδή ναι, σαν από μόνα ναι, τους. Ναι, σαν από μόνα τους. Πάντα έτσι συνήθως γίνεται. It was meant to be. Α, γεια σου. Αυτό πάμε στα αγγλικά, έτσι, το μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Με τα χαζό αγγλικά μου, εντάξει. Για γαλά τα καταφέραμε και μέχρι εδώ. Λοιπόν, η ταινία αποφάσισα πρώτη φορά να μιλήσω για εμάς, για το συνάφι μας. Για τους ηθοποιούς, για τους σκηνοθέτες. Και είναι και η πρώτη φορά που δεν μου βγήκε το δράμα. Μου βγήκε κωμωδία τελικά. Πώς έγινε αυτή η αντιστροφή μέσα σου? Γιατί μάλλον για τα πράγματα που είναι πολύ κοντά σου δεν μπορείς να μιλήσεις σοβαρά. Σε παίρνει σάτυρα και καθημερινότητα που αν τη δεις από άλλο ένα φόκους καταλαβαίνεις πόσο αστεία είναι η ζωή και των συναδέλφων μου και η δική μου. Ναι, εντελώς. Το θέμα της ταινίας, έτσι λιγάκι για να καταλάβεις και τι γίνεται, αφορά δύο φίλους, οι οποίοι σπουδάζανε μαζί στο εξωτερικό. Ο ένας Έλληνας, ο άλλος Σκοτσέζος. Ο Σκοτσέζος, άμα τη αποφύτηση, πηγαίνει στην Αμερική και ξεκινάει να κάνει μια πολύ δυναμική καριέρα στο Hollywood. Και γίνεται star. Όχι star επίπεδο, Brad Pitt. Αλλά καλός, δυνατός. Αλλά, ναι, δευτεραγωνιστής, αλλά έχει τα ρολάκια χαλάλι του. Χαλάλι τα λεφτά στις σπουδές, ας πούμε. Χαλάλι πήγαν τα λεφτά, όντως. Ενώ ο Έλληνας ο Κακομοίρης επιστρέφει στην Ελλάδα
και στραγγαλίζεται πραγματικά για να τα βγάλει πέρα. Δουλεύει σαν κλόουν, έχει το δικό του θέατρο που δεν πηγαίνει καλά, μόνο στο φτιάχνει τα σκηνικά, μόνο στο φτιάχνει τα κουστούμια. Είναι μαζί και με μία βιολοντσελίστρια, οπότε εκεί πέρα τα πιάσαμε εντελώς τα λεφτά μας. Όμως ο εγωισμός του δεν του έχει επιτρέψει να πει στο φίλο του ότι περνάει δύσκολα. Την αλήθεια. Του έχει πει ότι ασχολείται μόνο με το θέατρο, αλλά ζουν μια πολύ άνετη ζωή, βέβαιος ότι δεν θα συναντηθούν ποτέ. Όμως ο φίλος αποφασίζει να έρθει στην Ευρώπη, transit, για μία μέρα στην Ελλάδα. Ο Χαμάν. Ο Χαμάν και ο Τρισαμάν. Οπότε ο Έλληνας, κάτσε να μην κάνω spoiler alert, πρέπει να δω μέχρι πού το πηγαίνω. Ο Έλληνας φίλος αποφασίζει να νοικιάσει καλό αμάξι, να δανειστεί μάλλον καλό αμάξι από φίλους. Για αυτή τη μία μέρα. Για αυτή τη μία μέρα. Μία μέρα είναι. Να κάνει το μότο είναι βιτρίνα. Μία μέρα είναι, θα περάσει. Πουλάει το σπίτι του που είναι δικό του, το πουλάει του φίλου του σαν να είναι το στούντιο ηχογραφήσεων της γυναίκας του, το οποίο είναι σε μία όμως εργατική γειτονιά με γειτόνισες έξαλλες που τρέχουν αριστερά-δεξιά. Να φάνε, πού να φάνε, ποιο εστιατόριο. Γιατί δουλεύει και σαν κλόουν αυτή την ημέρα, έχει μία βάπτιση, οπότε τον πηγαίνουν σαν καλεσμένο. Okay. Και όλα είναι ένα στήσιμο και μία ανατροπή με το να συμβαίνουν τα διάφορα. Από κατσαρίδες που τρέχουν στο διαμέρισμα, από το ότι δεν έχουμε βενζίνη για τα μάξι, καλά το δανειστήκαμε. Ωραία, αλλά γεμίζει, αλλά πώς την κινείς. Από τη ΔΕΗ που κλείνει το φως γιατί χρωστάνε και τα μελιοκέφαλά τους. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή το σενάριο γράφτηκε πριν 3-4 χρόνια, έχω βάλει πράγματα που είτε έχω ζήσει, γιατί έχω σπουδάσει στο εξωτερικό, έχω φίλους που κάνουν μεγάλη καριέρα έξω, ή πράγματα που έχω, όχι έχω ακούσει καν, που έχω ζήσει από φίλους. Βγαλμένο από τη ζωή, βγαλμένο από τη ζωή 100%. Και έτσι το συνδέσαμε πολύ όμορφα. Είχαμε τη χαρά να δουλέψουμε με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Πρωταγωνιστή, ο Έλληνας ηθοποιός είναι ο Χρήστος Σιρμακέζης. Είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός που είναι χαρά μας που τον έχουμε στο Ηράκλειο. Δεν είναι από εδώ ο Χρήστος, είναι από Θεσσαλονίκη. Ζει εδώ τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Δουλεύει ως ηθοποιός ο Χρήστος. Δουλεύει ως ηθοποιός, συνεργάζεται με τον Πάνο Ιωαννίδη στο θέατρο κάτω. Είναι εξαιρετικός καραγκιοζοπαίκτης και ένα παιδί με πολύ ευρεία μόρφωση και καλλιέργεια. Που είχαμε πάρα πολλά πράγματα να μοιραστούμε και μέσα στα γυρίσματα, γιατί και αυτός 20 χρόνια ηθοποιός, το έχει ζήσει. Είχε να δώσει το κάτι σε όλο αυτό το story. Ακριβώς. Και ένας εξαιρετικά κωμικός ηθοποιός. Η Αλεξάνδρα Ισίμου, η οποία Αλεξάνδρα, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ περήφανη, γιατί είναι τριτοετής μαθήτριά μου στη δραματική σχολή. Γιατί υπάρχει και η ανώτερη δραματική σχολή Νότος. Ναι. Στο περιθώριο, κάτι θα σας πω και για τον Νότο. Θα τα πούμε και τον αυτό, αγαπημένο. Ναι. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα, η οποία είναι μια εξαιρετική ηθοποιός και είναι ουσιαστικά το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις τα δικά σου παιδιά μεγαλώνουμε, Ανδριανή. Σε συγκινεί αυτό, βέβαια. Όχι, πλέον τα μεγάλα μας παιδιά. Όταν βλέπεις ένα παιδί που ήρθε σε σένα πριν από 3 χρόνια και σου είπε ότι εγώ, κυρία Κωνσταντίνα, θέλω να γίνει ηθοποιός, τέλος πάντων θα το προσπαθήσω και θέλω να βουτήξω σε αυτό το πράγμα. Και τώρα τη βλέπεις να είναι μπροστά από την κάμερα και να, από ένα σημείο και μετά, φεύγοντας από το πώς θα το κάνεις, αυτό που θα της πεις εσύ ο Νικολάη, να τη βλέπεις να το δίνει όλο μόνη. Να δημιουργεί, ναι, να αναπτύσσεται, είναι τρομερά συγκινητικό. Και πάρα πολύ όμορφο. Βλέπεις κομμάτια δικά σου σε όλο αυτό? Λίγο, λιγουλάκι, ελάχιστα. Είναι σαν να είναι το παιδί μου αυτό. Το. Ναι, ελάχιστα το βλέπεις όμως παρόλα αυτά. Εντάξει, η Αλεξάνδρα δεν είναι μικρό κορίτσι και έχει κάνει και πολύ όμορφα πράγματα πριν αποφασίσει να τον ντύσει με ανώτερες σπουδές αυτό. Ποτέ δεν είναι εξάλλου δικό μας. Σε κανέναν δάσκαλο δεν ανήκει ο μαθητής. Είναι εκεί πέρα αυτό που λένε οι Ινδοί για να του ανοίξει, να του δείξει το φωτισμένο μονοπάτι και να το περπατήσει ο μαθητής τελικά μόνος του. Αλλά αυτό είναι και το πολύ ευχάριστο, να βλέπεις ότι περπατάει ο άλλος, πηγαίνει προς το φως, εξελίσσεται, γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Είναι όλο μαζί. Και επίσης είχαμε τη χαρά να βρούμε κάτι πολύ δύσκολο, δεν ήξερα ότι υπάρχει. Έναν ηθοποιό Σκοτσέζο, ο οποίος ζει μόνιμα στην Ελλάδα, από πολύ μικρός, οπότε είναι μητρική γλώσσα τα ελληνικά, όπως και τα αγγλικά, και ο οποίος λέγεται Γκάρι, όπως και ο ήρωας της ταινίας. Λες μου λίγο κάτι τώρα, αυτό σου ήρθε ουρανοκατέβατο, ουρανοκατέβατο, σαν ευκαιρία. Ουρανοκατέβατο, εντελώς. Μιλούσα με την αρχόντισσα την Κοκοτσάκη στα Χανιά, να ψάξω, αρχόντισσα αλλά τρεμένη. Φιλιά. Φιλιά αρχόντισσα.
η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί η ταινία ήταν να γυριστεί πέρυσι το καλοκαίρι με άλλους πρωταγωνιστές, με τον κολλητό μου φίλο που ζει στο LA, που κάνει καριέρα δευτεραγωνιστή στο Hollywood. Α, η περσόνα σου φουλ. Η περσόνα μου είναι φουλ. Αλλά δυστυχώς μία αρρώστια τον κράτησε, ευτυχώς περαστική όπως φάνηκε, μακριά από τα γυρίσματα και είπαμε ότι okay, τη δεύτερη φορά, εφόσον θα το κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε ηθοποιούς που να είναι κοντά, τουλάχιστον στο νησί, αν τα καταφέρουμε. Να περιορίσεις τις πιθανότητες να μην συμβεί κάτι. Και όντως έτσι συνέβη, αλλά είχα γράψει, ο κολλητός μου είναι Ίγκορ, το όνομα είναι λιγάκι δίστροπο, και είναι Σλοβένος, είναι λίγο δίστροπο για τους Αμερικάνους, οπότε τον έκανα Γκάρι. Και μου λέει η αρχόντισσα, σου έχω ένα Γκάρι. Ένα Γκάρι, μου λέει. Λέω, ας το καλό. Αυτό, έπρεπε να κάνεις αυτό. Ναι. Να υπερβείς, να κάνεις αυτή την αλλαγή. Ναι. Στο πλάνο, στο σχέδιο, το θεϊκό. Και σου τον Γκάρι να τον Γκάρι, ναι. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε έναν Γκάρι στην ταινία, με τον οποίο συνεργαστήκαμε επίσης εξαιρετικά. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα καινούριο team. Είχαμε τη χαρά να έχουμε τον Κωστή τον Νικολόπουλο, διευθυντή φωτογραφίας. Ο Κωστής είναι παλιός μας συνεργάτης, ένας κινηματογραφιστής με μεγάλη εμπειρία στο κινηματογράφο, 30-40 χρόνια, πώς είναι τώρα, 30 εντάξει, το μεγάλο σου και όλο το παιδί. Λοιπόν, ο οποίος κατέβηκε για να μας βοηθήσει και να μας στηρίξει, ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας στην πρώτη μας ταινία, στην Ελάχιστη. Και είχαμε πει ότι αν δεν τα καταφέραμε, δεν τα καταφέραμε. Στην δεύτερη, στην τρίτη θα είμαστε μαζί και έτσι και έγινε. Ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί και αυτό. Σ' ακούω να μιλάς τόση ώρα. Καταρχάς, αν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θέλεις να αναφέρεις. Φυσικά και θέλω να το κάνεις. Να το κάνεις και μετά θα συνεχίσω εγώ με την ερώτηση. Γιατί είναι. Τόσο σημαντικό. Συνεχίζει λιγάκι αυτή τη σειρά των θαυμάτων που λέω. Δεν είχαμε ηχολήπτη, γιατί ο ηχολήπτης με τον οποίο συνεργαζόμαστε πάντα. Έπρεπε να. Δεν θα ήταν καν Ηράκλειο αυτή την εποχή ο Βαγγέλης ο Αποστόλου, που είναι πολύ στενός φίλος. Οπότε λέμε, όχι, τι κάνουμε χωρίς ηχολήπτη. Το γυρίσουμε στο βουβό. Όχι. Και ξαφνικά, ουρανοκατέβατα, βρίσκομαι τον Τζέρι Σάμερς, ο οποίος Τζέρι Σάμερς είναι ένας όριμος, θα έλεγα, άνδρας, ο οποίος είναι... Αυτό με την τοποθέτηση στην ηλικία του, ναι, του σέβεσαι, βλέπω. Ένα όριμο αγόρι, θα έλεγα, γιατί είναι ένα τρελιάρικο πλάσμα, ο οποίος είναι καθηγητής ηχοληψίας, ήταν στο Κολοράντο 25 χρόνια, στο πανεπιστήμιο. Και εδώ πώς βρέθηκε ο άνθρωπος? Ροζ Ντέιλι Αρχάνες. Οκ. Ναι. Όλοι για σένα δουλεύουν, ναι, μωρέ, πάλι. Ναι, τι να πω τώρα. Εντάξει, άμα σε θέλει, σε θέλει. Οπότε ο Τζέρι ήρθε και μας βοήθησε και μας έδωσε και την ενέργειά του, μας έδωσε και αυτή τη γνώση του και αυτή την ομορφιά ενός ανθρώπου που έχει περάσει τη ζωή του στον κινηματογράφο, που το έχει καταπιεί το θέμα ηχοληψία. Και βγαίνει. Και βγαίνει και βγαίνει με μια άνεση και με μια γλυκύτητα. Και έτσι. Το team έγινε το κάτι ήρθε άλλο. Ήρθε από μόνο του. Έβαλες εσύ, έσπηρες την ιδέα και ήρθε και... Θυμάμαι τώρα μία κουβέντα που είχαμε με την αρχόντισσα πέρυσι που κάναμε μία ωραία συνέντευξη και έλεγε ότι είχα την ιδέα και ήθελα πάντα να κάνω αυτό το πράγμα και είχε πολλές ανατροπές όλο αυτό το πράγμα και τελικά μαζεύτηκαν γύρω μου άνθρωποι που ήθελαν το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Και είναι αυτό που έλεγε, τα μικρά θαύματα που μαζεύονται. Ακριβώς την ίδια ιστορία την έχω ακούσει εγώ από τη Μαρίνα, από την πλευρά της Μαρίνας Καλογύρου, που έλεγε ότι ήθελα πάρα πολύ να κάνω και ξαφνικά έρχεται μπροστά μου η αρχόντισσα. Και μου λέει, αυτό θέλω να κάνω κι εγώ. Άρα, Κωνσταντίνε, τι έχεις να πεις μετά από όλο αυτό που έζησες τα τελευταία χρόνια για αυτή την ταινία, μην πάμε στις προηγούμενες. Υπάρχει κάτι, κάποιος που μας συμπαθεί τελικά και έρχεται και μας δίνει τη λύση στη δύσκολη στιγμή ή πώς γίνεται, πώς να το πω τώρα, συντονιζόμαστε οι άνθρωποι? Πιστεύω, ναι, εγώ είμαι πιο γιουγκικιά, πιστεύω στον συντονισμό περισσότερο, κατά γιουγκ ειδικά, μου φαίνεται έτσι πιο οικείος. Το θέμα είναι να θέλεις κάτι πολύ, όχι με τη λογική του Κοέλιο, και θα έρθουν όλοι και θα πέσουν. Μπορεί καλά τα πει και αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι κακομοίρη, αλλά τα πετά, και εντάξει, το ξεπεράστηκε. Η, ουσία, η αλήθεια είναι ότι όταν, αυτό που λέω και στα παιδιά στη δραματική, όταν δουλεύεις με μία δέσμευση απέναντι στα πράγματα και το θέλεις πολύ, okay, θα έρθει μια στιγμή που θα πεις, δεν γίνεται. Εμείς το λέμε πάρα πολύ συχνά. Είναι το οικογενειακό μας μότο αυτό, λες, δεν γίνεται. Το λέμε και για τα αρνητικά και για τα θετικά. Μα. Να έχεις, ας πούμε, τον Τζέρι στην ηχοληψία, δεν γίνεται και πάλι δεν γίνεται. Και μέσα από πολλά δεν γίνεται, τελικά τα πράγματα γίνονται, αν τους μείνεις πιστός. Ναι.
τελικά εκεί πέρα έχω καταλήξει. Εσύ δούλευε. Είναι ένα μότο που το λέγανε πάρα πολύ στη σχολή μου, όταν σπούδαζα στη Μόσχα, ότι εσύ θα δουλέψεις και δεν φαίνεται φως. Και λες, είμαι χάλια. Ναι. Είμαι απέσιος ηθοποιός, δεν το έχουμε τίποτα. Εσύ δούλευε. Εξακολούθησε. Συνέχισε. Λέγε κιόλας, βρίσκε κιόλας. Βρίσκε τον εαυτό σου. Πες, δεν γίνεται. Μου φταίει αυτός, μου φταίει η Ανδριανή, μου φταίει η Κωνσταντίνα. Θα έρθει κάποια στιγμή που όλα αυτά θα ξεκλειδώσουν και θα δεις όλο αυτό ανοιχτό. Γιατί εσύ δούλευες. Είναι η ιστορία της ζωής μας αυτό όμως, ναι. Δεν είναι. Αλλά θέλει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τελικά τι θέλει. Μέσα μας εσωτερική δύναμη, θέλει αυτό να συγκεντρωθούμε και να μείνουμε πιστοί σε αυτό το στόχο που έχουμε. Δεν ξέρω. Και να το κρατήσουμε όλο. Δεν ξέρω. Γιατί και κάποιες φορές το χάνουμε. Δεν έχεις αντοχές με τόσες ανατροπές. Εσύ τώρα εδώ μας μίλησες για μία ταινία, ναι. Ένα κομμάτι μικρό της ζωής. Είναι αυτό που λέω, σύστριγκλο είναι. Όλο ανατροπές. Άρα και εκεί δεν μπορείς να είσαι πάντα focus ότι, okay, εγώ θα φτάσω στο στόχο μου. Ναι. Μα είσαι άνθρωπος. Μα και ο κινηματογράφος έχει και αυτή τη δυσκολία και το λέμε συνέχεια, το λέμε μεταξύ μας, ότι κακά τα ψέματα, πέρα από το να το θέλεις, υπάρχει και μια υλικοτεχνική υποδομή που, παιδιά, χωρίς κάμερα δεν γυρίζεις. Εμάς μας βοηθάει ουσιαστικά ότι τις κάμερες τις έχουμε, ότι έχω έναν οπερατέρ στο σπίτι. Καταλαβαίνω τα παιδιά που πολλές φορές λένε φίλους, συναδέλφους, δεν μπόρεσα να την κάνω. Φυσικά, εμένα με βοηθάει το γεγονός ότι υπάρχει ένας οπερατέρ μες στο σπίτι. Ότι το μοντάζ τουλάχιστον, με μεγάλο κόπο, με μεγάλο προσωπικό ξόδεμα, θα γίνει. Αλλά θα γίνει από έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορώ να δουλεύω μέσα στο ίδιο σπίτι, ναι. Και να πούμε την Κυριακή, ξέρεις κάτι, δεν θα πάμε πουθενά. Στη θάλασσα θα πάμε. Συγγνώμη, χειμερινή κολυμπήτρια. δεν το χάρω. Μετά τη θάλασσα όμως δεν θα πάμε για φαγητό. Δεν προσαρμόζεις αλλιώς τους χρόνους, ναι. Σου, δεν κοιτάζεις τα κόστη. Αυτά είναι πολύ διαφορετικά. Ακριβώς. Και το να δουλεύεις σαν δίδυμο τελικά, γι' αυτό με τον Νικολά είπαμε ότι από εδώ και πέρα τις ταινίες μας θα τις συνυπογράφουμε σαν σκηνοθέτες, γιατί έτσι είναι και το τίμιο κομμάτι της υπόθεσης. Γιατί το κάνουμε μαζί. Είσαι στάρ. Να τα λέμε αυτά. Εδώ τώρα λόγια. Κωνσταντίνα, πάλι δεν ξέρουν όλοι. Αλλά μπορεί να πάρει λίγο πτυλά. Εντάξει. Να βοηθήσουμε το έρμο το παιδί. Και αυτό αγάπησε. Μέσα σε όλα αυτά. Θα του κάνει συνέντευξη. Δεν θα προβληθεί, αλλά δεν πειράζει. Τα ασφαλιστικά μέτρα θα τα κάνω εγώ. Τουλάχιστον να ξέρω το ποιόν του. Τι άνθρωπο είναι αυτό. Με τη σχολή. Εσένα εκεί ο στόχο ποιο είναι. Γιατί όλα τα κάνουμε με ένα στόχο, ακόμα και αν δεν τον έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Να σου πω την αλήθεια, και το έλεγα μάλιστα και στο Γιώργη τον Τζαμπουράκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της σχολής. Όταν πρωτοήρθα στο Ηράκλειο, πριν από 20 συναπτά έτη, περίπου, παρά ένα-δύο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, γιατί εγώ δούλευα σε δραματική σχολή στην Αθήνα, ασχολήθηκα κατευθείαν με την αποφύτισή μου. Μετά την αποφύτισή μου ασχολήθηκα με τα παιδαγωγικά, πάντα μου αρέσει τη διδασκαλία κατευθείαν. Γιατί για μένα η σκηνοθεσία είναι διδασκαλία, έτσι μας παρεδόθη από τους αρχαίους ημών Έλληνες και δεν είναι τίποτα άλλο. Και το γυράσκο ήδη διδασκόμενος έχει να πει πολλά για αυτούς που θέλουν να λένε ότι παιδαγωγούν. Τέλος πάντων, μακριά ανοιχτωμένοι είμαστε όλοι, αλλά τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να λέει αυτά που ξέρει να τα λέει, και να τα πηγαίνει, λίγο έτσι. Παρακάτω. Οπότε όταν ήρθα στο Ηράκλειο στα 26 μου, 27 μου. Γιατί ήρθες στο Ηράκλειο? Δεν μου φτάνε, λέει, η Αθήνα, δεν μπορούσα, ήθελα να έχω φύση, ήθελα να έχω άπλα. Δεν ξέρω μόνο και εγώ. Και σου έκανε κάτι εδώ η Κρήτη. Με κούρασε πάρα πολύ. Μετά τη Μόσχα, τα 3 χρόνια στην Αθήνα με κουράσαν ακόμα επιπλέον, με κούρασε η έννοια της Μεγαλούπολης. Και ήθελα, εγώ έχω πει ότι στο τέλος θα καταλήξω σε κανένα κατσικοχώρι με 5 κατοίκους. Καλά το πάω, 20 χρόνια το κρατάω Ηράκλειο, καλά πριν είναι. Πριν φαντάζομαι, έλεγες ότι όχι, εγώ θέλω μόνο, κόσμο. Τα 16 εκατομμύρια της Μόσχας μου φαινόντουσαν και λίγα, μπορώ να σου πω. Μέχρι κάποια στιγμή με έπνιξε όλο αυτό. Εγώ το κατάλαβα εγκαίρως όμως, Ανδριανή. Το κατσικοχώρι, ναι. Και εγώ. Ναι, το βλέπω να έρχεται. Οπότε έρχεσαι λοιπόν Κρήτη τότε, έρχεσαι με προϋπηρεσία και γνώση τι σημαίνει ακριβώς διδασκαλία. Ναι, τι σημαίνει ακριβώς, ακόμα δεν την έχω. Για την αυτή, ναι. Και αυτό που είχες τότε. Έχω δουλέψει λίγο σε δραματική σχολή, έχω δουλέψει στη σχολή του Φωτιάδη πάνω στην Αθήνα που υπήρξε δάσκαλός μου πριν φύγω. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι, ρε παιδιά, μα είναι δυνατόν, δεν υπάρχει δραματική σχολή στην Κρήτη. Σχολή. Περάσαν 16 χρόνια, 17, για να μου χτυπήσει την πόρτα, να μου χτυπήσει τηλέφωνο και να μου πει ο Γιώργης Τσαμπουράκης, αξέχαστα με την Άννα τη Μαχαιριανάκη, τη μεγάλη αγάπη, ότι ξεκινάμε δραματική. Λέω, παιδιά,
κάτω. Δούλευες. Και μάλιστα τη είχα πει: δεν έχω καθόλου χρόνο. Ένα διωράκι το πολύ την εβδομάδα. Και πόσες ώρες κάνεις? Ναι, κάνω. Τώρα κάνω 15 ώρες περίπου την εβδομάδα. Και θα ήθελες να κάνεις και περισσότερες? Εντάξει, όχι, δεν ξεκάνουμε τα παιδιά. Να βλέπουμε και άλλους καθηγητές. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον team καθηγητών, υπέροχων ανθρώπων. Έχει γίνει μια ωραία Κυψέλη. Τώρα κλείνουμε το δεύτερο χρόνο που λειτουργούμε επίσημα αδειοδοτημένοι από, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Από το πολιτισμό. Εμείς υπαγόμαστε στο πολιτισμό. Και βλέπεις ότι ήδη ανοίγουν κάποια πράγματα, ήδη εξελίσσονται. Βλέπω τους μαθητές μου στο δεύτερο, στο τρίτο, στο πρώτο έτος να δουλεύουν έξω, να μεταδίδουν πράγματα. Το Ηράκλειο άλλαξε επιτέλους θεατρικά. Από την εποχή που ερχόμασταν στην εκπομπή σας, όταν ήσασταν μαζί με το Στέλιο στο Καλό Μεσημέρι, και σας λέγαμε ότι με τη Σότο Βότσε πήραμε βραβείο στο Τάδε Φεστιβάλ στην Αγία Πετρούπολη, στα Μπίτολα. Και εδώ πέρα κάναμε 2-3 παραστάσεις στο Θεωρείο. Ναι. Στο Θεωρείο για 20-30. Ναι. Μόρτι μου φήμησες τώρα. 20-30 άτομα. 20-30 άτομα. Ήταν το κοινό τότε. Αυτό ήταν. Εντάξει, πολλαπλασιάστηκε, ναι, γιατί ήρθε πολύ. Άλλη φουρνιά ανθρώπων. Ήρθε μια άλλη φουρνιά ανθρώπων. Ήρθαν φωτισμένοι άνθρωποι. Άνθρωποι που παρατήσανε καριέρες, αν υπάρχει αυτό το πράγμα, η καριέρα. Ναι, παρατήσανε καριέρες. Παρατήσανε όμως. Να έχω ένα τεράστιο κοινό και άλλες χρηματοδοτήσεις. Εννοείται. Και άλλες προϋποθέσεις. Και ήρθαν εδώ με πολύ αγαθή την πρόθεση και αυτό φαίνεται. Και πολύ πείσμα. Και ειλικρινά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, εγώ τουλάχιστον, έλεγα τον Μάρτη, παιδιά δεν μπορώ, θέλω να κάτσω ένα Σαββατοκύριακο μέσα στο σπίτι. Γιατί πήγαινα συνεχώς. Ήθελα να δω και την άλλη. Είναι πλέον φίλοι, είναι παιδιά που τα ξέρεις, είναι παιδιά. Και δεν τις είδα κιόλας. Ναι. Και αισθάνομαι και άσχημα. Κοιτάξτε, τώρα το καλοκαίρι κάτι μπορεί να γίνει, να μην χάσεις. Κάτι έτσι να κάνουν, ναι. Θα είναι και πιο εύκολα τα πράγματα. Σου λείπει εδώ ένας χώρος όπου θα μπορούσε όλο αυτό το δυναμικό να στεγαστεί? Φυσικά. Φυσικά. Τι γνώμη σου για το πολιτιστικό? Είναι αυτό, παιδιά. Τι να σου πω. Ακόμα δεν έχει δείγμα λειτουργίας. Η διεύθυνση να... είναι και θα μπορούσε να. Φυσικά όμως δεν γίνεται να μιλάμε για το Ηράκλειο, δεν γίνεται να μιλάμε για μια πόλη μεγάλη, για το κέντρο της Κρήτης και να μην υπάρχει δημοτικό θέατρο. Και να μην μπορούν όλα αυτά τα νέα παιδιά, γιατί εγώ, sorry, πλέον στο θέατρο είμαι επισκέπτης, παρατηρητής, αν θέλω, είμαι μπόμπερ που λέω, αν θέλω να κάνω μια παράσταση, κάτι μου κάνει, αλλά για μένα ο χώρος μου πλέον ο οργανικός, τουλάχιστον σήμερα, είναι ο κινηματογράφος πλέον. Τι αν κάνεις, έχω παντρευτεί τον κινηματογράφο, λέω εγώ. Και τον άντρα θα το κάνω, το αφήσει στον δρόμο, δεν γίνεται. Να μου τον πάρουν άλλοι, δεν το συζητώ, παιδιά, εντάξει. Συγκεντρώνουν και τόσοι δύο. Βέβαια. Με ένα μισθό. Δεν καλέ. Μισθό, εντάξει τώρα. Αυτό. Ένα καλό μαγείρεμα, γιατί μαγειρεύω καλά, αυτό μας σώζει. Λοιπόν, αλλά τόσα παιδιά νέα που μπορούν, θέλουν, ξέρουν και ταλαιπωρούνται. Ελπίζω αυτό να ανατραπεί. Μακάρι να ανατραπεί, πρέπει να ανατραπεί και πρέπει όλοι. Δεν έχουμε ένα χώρο της προκοπής να κάνουμε θέατρο. Ακόμα δεν έχουμε. Έχουμε την πειραματική του πολιτιστικού. Δεν είναι για θέατρο, παιδιά. Μην ξεγελιόμασταν. Κάναμε πέρσι τις εξετάσεις μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας το παραχωρήσανε οι άνθρωποι από το Δήμο. Μπράβο τους, ευχαριστούμε. Αλλά δεν είναι ο κατάλληλος ο θεατρικός χώρος. Mm-hmm. Λοιπόν, δώσαμε μαθήματα σήμερα ζωής πάρα μπορέσαμε. Πολλά. Να το βλέπετε σε επανάληψη το βίντεο. Κάτι θα πάρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ και εγώ. Να είσαι καλά. Διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.